Γεια χαρά σε όλους σας φίλοι μου και σήμερα έχουμε μια σούπερ εξαιρετική συνταγή. Κρυθαρότο με μανιτάρια και κοτόπουλο. Κρυθαρότο δηλαδή σαν να λέμε κρυθαράκι ή γιουβετσάκι, ας το πούμε έτσι, μαγειρεμένο με τον τρόπο του ριζότο. Να ξεκινήσουμε λέω οπότε από το κοτόπουλο που έχουμε εδώ πολύ ωραίο μπούτι, λίγο αλατάκι, λίγο λάδι μέσα στο σκεύος. Και ξεκινάμε εδώ ένα γρήγορο σοτάρισμα θέλουμε να κάνουμε. Λοιπόν, πάμε μετά για το μανιτάρι. Μανιτάρι έχουν πολλούς τρόπους να μαγειρεύσουμε και σας έχουμε δείξει πολλές φορές στο κανάλι πώς να φτιάχνετε τα μανιτάρια. Αυτή τη φορά λέω να τα ψήσουμε στο φούρνο. Οπότε έχουμε κανονικά στο κιλά μανιτάρια. Θα προσθέσουμε λίγο ελαιόλαδο και λίγο αλάτι. Και όλο αυτό το σύστημα, βλέπετε ότι δεν έχω βάλει πολλά. Αυτό το έχω κάνει επίτηδες γιατί θέλω να πάρουν πολύ ωραίο χρώμα. Ότι αυτά εδώ μπαίνουν στο φούρνο, την πιο δυνατή θερμοκρασία που μπορεί να φτάσει ο φούρνος σας, για να πάρουν ωραίο χρώμα και να καταλήξουν σαν και αυτά εδώ τα ίδια έτοιμα που έχουμε εμείς εδώ, βλέπουμε, που έχουν πάρει πάρα πολύ ωραίο χρώμα και πολύ ωραία γεύση. Οπότε αυτά στην άκρη και πάμε να δούμε το κοτοπουλάκι εδώ πέρα. Οπότε το κοτόπουλο ωραίο χρώμα και γυρνάμε. Εδώ είμαστε τώρα έτοιμοι να βγάλουμε το κοτόπουλο από την κατσαρόλα. Το οποίο είναι σχεδόν μαγειρεμένο αυτή τη στιγμή, έτσι, γι' αυτό θα το προσθέσουμε στο φαγητό μετά την τελευταία στιγμή. Είναι σχεδόν μαγειρεμένο, δηλαδή με τη θερμοκρασία που έχει ήδη ενδέχεται και να μαγειρευτεί τελείως ή να μίσο μαγειρευτεί μέχρι το τέλος της διαδικασίας, οπότε θα το βάλουμε λίγο ελάχιστο λάδι ακόμα. Χαμηλώνω τη φωτιά, γιατί πλέον θα μπω μέσα με ψιλοκομμένο κρεμμύδι και δεν θέλω να διακινδυνεύσω να καεί το κρεμμύδι, οπότε χαμηλώνουμε εδώ τη φωτιά και ανακατεύουμε καλά εδώ για να πάρουμε όλη αυτή τη γεύση που έχει συγκεντρωθεί από τους χυμούς του κοτόπουλου στην κατσαρόλα. Και αν δούμε σε αυτή τη φάση εδώ ότι είναι λίγο στεγνό το σκεύος που είναι το δικό μου, μπορούμε να προσθέσουμε λίγο λαδάκι ακόμα. Ωραία. Και όπως είπα, προσέχουμε τα λιπαρά, δεν θέλουμε να το παρακάνουμε έτσι, γιατί έχουμε και το εξαιρετικό βούτυρο που είναι αναπόσπαστο κομμάτι αυτής της συνταγής γιατί θα μας δώσει φοβερή γεύση και άρωμα που θα βάλουμε στο τέλος. Οπότε προσέχουμε με τα λιπαρά, λίγο είναι αυτό που χρειαζόμαστε απλά για να μαγειρευτεί σωστά το κρεμμύδι. Δεν χρειαζόμαστε πολύ όπως έχει γίνει τώρα εδώ. Και μέσα το κρυθαράκι. Θα δυναμώσω τώρα λίγο τη φωτιά ακόμα και τι θέλουμε εδώ να κάνουμε. Θέλουμε λίγο να αρωματίσουμε το κρυθαράκι, να το αφήσουμε ελαφρώς να καβουρδιστεί. Και μόλις γίνει αυτό, το δουλέψουμε δηλαδή 1-2 λεπτάκια εδώ πέρα, θα προσθέσουμε κρασάκι και μετά θα συνεχίσουμε με ζωμό. Ωραία, μέσα με το κρασί λοιπόν, λευκό κρασί, θα μας δώσει μια ωραία διακριτική οξύτητα και μόλις το κρασί εξατμιστεί, έχουμε εδώ ζωμό από κοτόπουλο. Φυσικά μπορεί να χρησιμοποιήσετε νερό αν θέλετε. Δεν θα είναι βέβαια τόσο νόστιμο. Ζωμό λαχανικών, ζωμό μανιταριών, ό,τι άλλο από αυτά είναι μια χαρά. Προσέχουμε σε αυτή τη φάση καταρχάς να χαμηλώσουμε λίγο. Δεν θέλουμε να βράζουμε τόσο έντονα εδώ. Οπότε χαμηλώνω λίγο για να φτιάξω το βρασμό εκεί που τον θέλω. Και προσέχω να φέρω κάτω μέσα στο μαγείρεμα του φαγητού να φέρω ό,τι έχει μείνει στην κατσαρόλα πάνω-πάνω. Γιατί αν μείνει κάτι εκεί και να μαγειρευτεί, θα έχουμε πρόβλημα μετά αν το δαγκώσουμε. Έτσι, και βασικό, αλάτι. Θα προσθέτουμε αλάτι σταδιακά σε αυτή τη διαδικασία μέχρι να φτάσουμε το σημείο που θέλουμε. Οπότε, κοντρολάρω εδώ το βρασμό και τι κάνουμε, όπως είπα εδώ, το κάνουμε στο στυλ του ριζότο, που σημαίνει ανακατεύουμε. Βγαίνει το άμυλο από το κρυθαράκι που δημιουργεί αυτό το πολύ ωραίο χυλωμένο αποτέλεσμα και ταυτοχρόνως μαγειρεύεται και ομοιόμορφα. Μόλις ο ζωμός αρχίσει να εξαντλείται, θα προσθέσουμε λίγο ζωμό ακόμα. Και με αυτή τη διαδικασία θα φτάσουμε μέχρι το τέλος. Έχουμε προσθέσει εδώ αρκετό ζωμό και το κρυθαράκι είναι σχεδόν μαγειρεμένο. Νομίζω μπορείτε να δείτε κι εσείς πώς έχει φουσκώσει, έχει απορροφήσει υγρασία σε σχέση με πριν. Και θα συνεχίσω λοιπόν τώρα εδώ με το κοτόπουλο που είπαμε ότι είναι σχεδόν μαγειρεμένο και θέλει ακόμα λίγο χρόνο. Και θα του δώσουμε όχι παραπάνω από 1-2 λεπτάκια εδώ πέρα μέσα. Θα είναι εντελώς έτοιμο και θέλουμε να παραμείνει ζουμερό. Έχουμε δώσει την ωραία κρούστα εξωτερικά. Θέλουμε να παραμείνει ζουμερό και στο εσωτερικό του, έτσι ώστε να είναι πολύ απολαυστικό όταν το δαγκώνουμε. Θα προσθέσω φυσικά και τα μανιτάρια, τα οποία ψήσαμε στο φούρνο. Και σημαντικό παιδιά το ανακάτεμα σε όλη τη διαδικασία, όχι όλη την ώρα αλλά αρκετά συχνά. Ειδικά με το κρυθαράκι, επειδή είναι ζυμαρικό και όπως είπα έχει πολύ άμυλο, να προσέξουμε γιατί κολλάει πιο εύκολα αν δεν ανακατεύουμε
συστηματικά, οπότε να μην μας κολλήσει και για να μαγειρευτεί ομοιόμορφα. Okay. Έβαλα λίγο ζωμό ακόμα. Οπότε, σε αυτή τη φάση έχει χυλώσει πολύ ωραία το ριζότο, το κρυθαρότο, συγγνώμη, από συνήθεια. Έχει χυλώσει πάρα πολύ ωραία, το βλέπουμε εδώ, πόσο ωραία έχει χυλώσει. Θα χαμηλώσω τη φωτιά και θα αρχίσουμε το τελείωμα. Που είναι τι? Έχω εδώ πολύ ωραίο θυμάρι που έχω μαδίσει φρέσκο, που ξέρετε ότι το λατρεύω και ταιριάζει πάρα πολύ όμορφα με αυτές τις γεύσεις εδώ. Οπότε το θυμαράκι μπαίνει μέσα. Έχω λίγο φρέσκο κρεμμύδι. Και μετά πάμε στις γευστικές βόμβες. Την έχουμε μάθει τώρα την έκφραση αυτή. Έχουμε βούτυρο. Χρησιμοποιούμε βούτυρο Όλυμπος γιατί είναι ένα εξαιρετικής ποιότητας βούτυρο. Φτιαγμένο μόνο από ελληνικό γάλα. Και φυσικά όταν μιλάμε για βούτυρο που το συστατικό του είναι το γάλα, όσο πιο καλό το γάλα, τόσο πιο καλό είναι το βούτυρο. Οπότε εδώ είναι όλα αυτά εξασφαλισμένα. Και φυσικά το βούτυρο, παιδιά, όλοι γνωρίζουμε ότι έχει πάρα πολλές χρήσεις. Και μία από αυτές τις χρήσεις είναι και αυτή εδώ, δηλαδή για το χύλωμα και τη γεύση που πάντα, η γεύση πάντα υπάρχει. Και θέλω να σας πω ότι δεν χρειάζεται να φοβάστε να παντρεύετε το βούτυρο με το ελαιόλαδο. Οπότε γι' αυτό και εγώ, γιατί θέλω να σας δείξω ακριβώς αυτό, θα προσθέσω και λίγο ελαιόλαδο εδώ. Και είναι ένα πολύ ωραίο πάντρεμα, και αυτό ίσως είναι μια άλλη χρήση που πολλοί κόσμος δεν ξέρει, του φαίνεται παράξενη. Είναι ένα πολύ ωραίο πάντρεμα τα δύο αυτά. Εξαιρετικά λιπαρά στοιχεία που έχουμε στη διάθεσή μας, εφόσον τα χρησιμοποιούμε βέβαια σωστά και με μέτρο, έτσι. Ένα πολύ ωραίο πάντρεμα αυτό. Οπότε ήθελα να σας το δείξω και μετά φυσικά, όπως σε κάθε καλό ριζότο, έχουμε ένα πολύ ωραίο τυρί στο τέλος, έτσι και εδώ. Θα προσθέσουμε ένα ωραίο κεφαλοτύρι και μετά εδώ αρχίζει η διαδικασία του ανακατέματος για να ενσωματώσουμε όλα αυτά, και βλέπετε ήδη πως αλλάζει η μορφή του, πως γίνεται ακόμα πιο κρεμμόδες, έτσι, το βλέπουμε εδώ, και δεν έχω ενσωματώσει όλο το βούτυρο και μη σας φοβίζει, αυτό δεν έχουμε ξεφύγει στα λιπαρά, γιατί το λάδι το έχουμε στραγγίσει, στα μανιτάρια βάλαμε ελάχιστο. Ωραία, βλέπουμε λοιπόν εδώ πως έχει χυλώσει, πάρα πολύ ωραίο. Κάνω και μια γευστική δοκιμή. Είναι εξαιρετικό, βγαίνει το γήινο από τα μανιτάρια, όλο το άμυλο από το κρυθαράκι, το δέσιμο με το βούτυρο και το ελαιόλαδο. Βέβαια έρχονται και δένουν και τα αρώματα από τα βότανα και φτιάχνουν όλα μαζί μια έτσι, μια θεσπέσια γεύση. Τέλεια, οπότε θα σερβίρουμε αυτό το εξαιρετικό κρυθαρότο, μην το αφήσετε να περιμένει, θα συνεχίσει να χυλώνει. Και ίσως αν το αφήσετε πολλή ώρα να μην είναι στην ιδανική του κατάσταση, οπότε είναι από τα φαγητά, όπως και το ριζότο άλλωστε, που τα απολαμβάνουμε εκείνη την ώρα. Μόλις βγαίνουν από την κατσαρόλα. Οπότε, εάν θέλετε φυσικά εδώ λίγο τυράκι ακόμα, πολύ ωραίο, και αν θέλετε και λίγο πιπέρι. Επίσης πολύ ωραίο, αλλά από όλα αυτά πιο ωραίο θα είναι να φτιάξετε αυτό το εξαιρετικό πιάτο και να το απολαύσετε με τους φίλους σας. Φυσικά να κάνετε subscribe, γιατί έχουμε full τέτοιες συνταγές στο κανάλι, και να μοιραστείτε αυτή και όλες τις άλλες συνταγές με όποιον γνωρίζετε για να γουστάρουμε όλοι μαζί παρέα. Μέχρι το επόμενο εξαιρετικό λαχταριστό βίντεο, να περνάτε καλά.